Αφού είμαστε blogger. Ναι, μα bloggers γράφουν για τα πάντα. Εσύ τι κατάλαβες, θα σε κάνει blog, πρόσεξε. Καταλαβαίνω εγώ τίποτα. Θα σε κάνει blog εσένα. Εσύ δεν θα σε μαλώσει κανένα. Δεν θυμάμαι να τα έχω ξαναφέρει, αλήθεια. Το θυμόμαστε όλοι εμείς και το control. Ωραία, θα το κοιτάξω μετά και θα σας πω στο επόμενο επεισόδιο. Και το θυμάται. Βέβαια. Πού τα έχει βάλει, εν περιπτώσει. Το all day outfit, το έχω πει 100 φορές. Εσύ θα ήθελα να μ' αρέσει και που διαφανίζει πίσω. Που διαφανίζει. Πίσω. Είναι... διαφανίζει απλά πίσω, ναι. Κοίταξε. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας όμως. Διαφανίζει πίσω. Μου αρέσει η ιδέα του μπραλέ σουτιέν από πάνω. Ωραία. Το πω καλά. Μας αρέσει αυτό τώρα. Αλλά... ωραία. Βγάλε το καπέλο. Δεν βγαίνει το καπέλο. Όχι, όχι. Έχετε γίνει φασέως κι εσείς. Τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι. Τι είναι. Ο φασέως είναι αυτός που είναι μέσα σε όλα, που αράζει. Που είναι μέσα στη φάση. Που είναι μέσα στη φάση. Γενικά. Άρε, θέλω. Όχι άλλο εκτός κόνσεπτ, σας παρακαλώ. Δεν το αντέχω πια. Δεν μπορώ άλλο. Όχι, θα φύγω. Μα βρε παιδί μου, τώρα αυτό το ότι η εμφάνιση που κάνεις τώρα δεν είναι για μια αυλή πίσω με κατσικούλες. Θα είναι έξω στο δρόμο. Σε ένα στούντιο. Είσαι mood, πραγματικά. Είσαι mood. Είναι, θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Είναι ένα υπαίθριο στούντιο. Ναι. Έχουν βάλει ψεύτικα φωτά. Σε πόλη. Είναι σε πόλη. Οι κατσίκες είναι πορτοκαλί. Και άλλες κατσίκες πορτοκαλί και άλλες φούξια. Υπάρχουν πορτοκαλί κατσίκες. Αυτές είναι τέτοιες. Θα τις κάνεις στο μοντάζ. Στο κάνουν πορτοκαλί και θα πίνει ο κόσμος γάλα από πορτοκαλί κατσίκες. Είπα ότι είμαι influencer, θα κάνω προωθητικό βίντεο στο προφίλ μου. Το είπα, Κατερίνα μου το είπα. Το είπε σε... είμαι εδώ εγώ μάρτυρα. Δεν είναι, ο Νικολής θα με τράβα, δεν θα έρθετε εσείς. Αυτό το look για μένα είναι για ένα, γιατί μου θυμίζει πιο πολύ στολή ή τύπου διαφημιστικό σποτάκι για μια εταιρεία γνωστή για μπέργκερ. Για μπέργκερ. Κατάλαβε ποιο. Να σου πω, άκουσα πριν για βενζινάδικο, τώρα εσύ για μπέργκερ. Είναι αυτό έψαχνα και λέω τι μου θυμίζει. Δεν μπορούσα να θυμηθώ το βενζινάδικο και μετά το έκανα burger. Ναι και με το... κατάλαβες ποια λέω. Άρα έχει χιούμορ το look σου, παραδέξου το. Ωραία, όχι, βοήθησε χιούμορ, μας και εσύ λίγο όμως. Happy. Happy. Happy look. Τι happy meal, happy look. Θα μπορούσα να είχα ένα μπέργκερ εδώ. Μα γι' αυτό σου λέω έχει χιούμορ, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να έχεις ένα μπέργκερ, μία μάνικα να βάζεις βενζίνη. Θα μπορούσε να κάνεις παραδόσεις στα δέματα του κόσμου που παραγγέννη. Θα μπορούσε να σε πατατάκια. Δηλαδή αυτά τα παπούτσια, εγώ δεν πιστεύω ότι τα είδε στον καθρέφτη και τα έβαλε. Τώρα κατάλαβα γιατί τα έβαλε. Γιατί. Είναι η μαγιονέζα. Γιατί. Γράφει μάγιο κιόλα. Μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα. Απ' όλα έχουμε. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.